Με κάθε επισημότητα έγιναν χθες τα εγγένεια του κλειστού γηπέδου του Απόλλωνα που βρίσκεται πίσω από τα γραφεία της Ιδατοπρομήθειας στη Λεμεσό, δίπλα από το γήπεδο Νίκος Σολομονίδης. Τα εγγένεια τέλεσε ο Υπουργός Υγείας Φρίξος Σαββίδης, ο οποίος διετέλεσε πρόεδρος της εταιρείας Απόλλων Ποδόσφαιρο. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Δήμαρχος Δημήτρης Κοντίδης, βουλευτές, ο αστυνομικός διευθυντής Λεμεσού Χαράλαμπος Κουλέντης, ο πρόεδρος του ΚΟΑ Δήμος Γεωργιάδης και ο Κώστας Παπακώστας, γενικός διευθυντής του οργανισμού. Το παρόν τους έδωσαν επίσης όλοι οι τέος πρόεδροι του Απόλλωνα. Μετά τον αγιασμό έγιναν σύντομες ομιλίες και χαιρετισμοί. Ο πρόεδρος του Σωματείου Γιώργος Παπάς χαρακτήρισε ιστορική τη χθεσινή ημέρα, αφού το όραμα τόσων χρόνων για ιδιόκτητο κλειστό γήπεδο έγινε πραγματικότητα. Η αίθουσα αθλοπαιδιών των Γιαννολεύκων είναι χωρητικότητας 2.400 θεατών. Θα λειτουργήσει στο τέλος Ιανουαρίου. Μετά τα εγγένεια, ακολούθησε επίσημο δείπνο σε ξενοδοχείο της Λεμεσού, στο οποίο παρέστησαν 500 επιπλέον άτομα.